οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις και τις υποκλοπές είναι χωρίς αμφιβολία εξαιρετικά σοβαρές. Δεν οφείλονται όμως ούτε στους κακούς χειρισμούς και τα λάθη όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ούτε στην κατάλυση του κράτους δικαίου που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη δικτατορία του κεφαλαίου τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τη χαρακτηρίζει ως κράτος δικαίου, για να δείτε που έχουμε φτάσει. Ούτε για κάτι το πρωτοφανές, όπως λέει το ΠΑΣΟ. Για το πραγματικό αίτιο, δηλαδή τον βούρκο αυτού του θεσμικού νομοθετικού πλαισίου που έχετε νομοθετήσει όλοι σας διαχρονικά, ούτε κουβέντα, τσιμουδιά. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και τα λένε αυτά ενώ έχουν προηγηθεί όχι τέτοια, αλλά πολύ σοβαρότερα περιστατικά και μάλιστα επαναλαμβανόμενα. Όπως η παρακολούθηση ενός ολόκληρου κόμματος, του ΚΚΕ, στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χρόνια τώρα και προς τιμήν του ήταν το μόνο κόμμα που προειδοποιούσε για τους μεγάλους κινδύνους, για τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού, που κανένας σας δεν κάνει νήξη γι' αυτό, από το σκοτεινό, πολυπλόκαμο, θεσμικό πλαίσιο, την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τον καταιγισμό συκοφαντίας και λάσπης ενάντια στο ΚΚΕ. Οι σημερινές όμως εξελίξεις αποδεικνύουν τη διαχρονική αξία της πολιτικής του κόμματός μας, το ποιος τελικά ήταν για μια ακόμη φορά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Από την πρώτη στιγμή, όπως κάνει άλλωστε πάντα το ΚΚΕ, απέτησε να χυθεί άπλετο φως και στην υπόθεση παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, στην υπόθεση των 6 χρόνων από την παρακολούθηση των γραφείων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, καθώς και των δημοσιογράφων, για να διαλευκανθούν αυτές οι υποθέσεις, να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υπεκφυγές. Γι' αυτό και συμφωνήσαμε στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παραπάνω υποθέσεις, μεταξύ αυτών και τις υποκλοπές στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας, όπως άλλωστε καταγράφεται στο σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Διαφωνούμε όμως με αυτή την εκ του πονηρού και αποπροσανατολιστική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για δεκαετή επέκταση του χρόνου διερεύνησης της Εξεταστικής Επιτροπής. Η κυβέρνηση έχει πιαστεί στα πράσα και νομίζει ότι με αυτές τις αόριστες προτάσεις, χωρίς να συγκεκριμενοποιεί υποθέσεις και περιστατικά, θα βγει από τη δύσκολη θέση του υπόλογου για όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί. Βέβαια, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Και πριν καλά-καλά αναλάβει καθήκοντα ο νέος διοικητής της ΕΥΠ, κοινικά, χωρίς κανένα απολύτως δισταγμό, επιβεβαίωσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι κανείς δεν εξαιρείται από τις παρακολουθήσεις. Επιβεβαιώνοντας το βούρκο αυτού του τερατώδους θεσμικού πλαισίου που καθιστά τον καθένα στόχο των υποκλοπών και που έχετε συνδιαμορφώσει όλοι σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με την επίκληση λόγω εθνικής ασφάλειας. Μια γενική έννοια που επιτρέπει, θα έλεγα με ένα μαζικό τρόπο, άρσης του απορρίτου, ακόμα και προληπτικά. Και όλα αυτά τα επικαλείστε τη στιγμή που εσείς έχετε μετατρέψει τη χώρα σε ξέφραγο αμπέλι, γεμάτο αμερικάνικες βάσεις, με ανεξέλεγκτη τη δράση διαφόρων κρατικών μηχανισμών και πρακτορείων, μυστικών υπηρεσιών, όπως είναι η CIA, η Mi-16, η Mossad και άλλες μυστικές υπηρεσίες, και την ίδια στιγμή σας προκαλούν εντύπωση τα όσα συμβαίνουν και κάνετε ότι πέφτετε από τα σύννεφα. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ, καλά, είναι αυτό που παλιά του τεχνικόσκηνο, ραδιοργεί συνεχώς. Όχι μόνο δεν αναφέρθηκε κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ και πουθενά για την ανάγκη διαλεύκανσης της υπόθεσης ΚΚΕ, αλλά αν είναι δυνατόν έτρεξε ο κύριος Κατρούγκαλος. Κύριε Ραγκούση, αφήστε τα, γιατί είμαστε και οι δύο στην Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας και ξέρουμε τι στάση κράτησε ο καθένας εκεί μέσα. Λοιπόν, έτρεξε, αφήστε τα αυτά, έτρεξε λοιπόν ο κύριος Κατρούγκαλος
Έτρεξε ο κύριος Κατρούγκαλος, κύριε Ραγκούση, να πει ότι δεν υπήρχαν αδιάσυστα στοιχεία, γι' αυτό δεν έγινε έρευνα. Κάτι που εκτός ότι ψεύδεστε ασύστολα, διότι διερευνάτε από τη δικαιοσύνη και υπάρχουν πολύτιμα ευρήματα, είναι και επικίνδυνο εν της άλλης, ρίχνοντας νερό στο μήλο όσων θέλουν να κουκουλώσουν την υπόθεση παρακολουθήσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στο κάτω-κάτω, για να ρωτήσω, πώς το γνωρίζετε ότι δεν προκύπτουν αδιάσυστα στοιχεία? Πού το γνωρίζετε εσείς αυτό? Τι εξυπηρετεί η στάση αυτή? Το τι γινότανε τα ξέρετε όλοι, αλλά κάνετε τα στραβά μάτια. Η παρακολούθηση των επικοινωνιών, η συλλογή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών με στόχο τη χειραγώγηση και την καταστολή έχουν γίνει πλέον επιστήμη. Οι λεγόμενες νόμιμες παρακολουθήσεις για τις οποίες μιλάει η κυβέρνηση, και βέβαια υπήρχαν και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό δεν βγάζει άχνα κανένας, βασίζονται στο γνωστό νόμο 2225 του 1994, δηλαδή πριν από 28 χρόνια. Και ήρθα στην πορεία οι νόμοι του 2008, του 2018, που καθιερώνουν την αφαιρεσία, ορίζοντας ότι η άρση του απορίου του θα γίνεται αποκλειστικά από τον εισαγγελέα της ΕΕΠ για να ελέγχει δήθεν την νομιμότητα των δράσεών της. Αυτοί λοιπόν οι εισαγγελείς έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια πάνω από 100.000 άδειες υποκλοπών. Στην πραγματικότητα αυτός ο αριθμός είναι υπερπολαπλάσιος και απροσδιόριστος, αφού μια άρση μπορεί να αφορά όλες τις αποκειθικευμένες επαφές στο κινητό του παρακολουθούμενου, ακόμα και ολόκληρες περιοχές. Κανείς από αυτούς που παρακολουθούνταν δεν θα μάθουν ποτέ ότι υπήρξαν στόχοι υποκλοπών. Και μάλιστα αυτό γίνεται πλέον κανονικά και με τον νόμο, με την τροπολογία, το Μάρτιο του 2021, με κυβέρνηση τώρα, με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, καταργώντας την υποχρέωση ενημέρωσης του στόχου από την ΑΔΑΕ, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφόσον η άρση απορρίτου είχε γίνει με την επίκληση λόγων εθνικής ασφαλείας. Τι ειρωνία όμως, το καταγγέλλον σήμερα ΠΑΣΟΚ, που καλά κάνει, που ο πρόεδρος του έχει πέσει θύμα των υποκλοπών, είχε ψηφίσει αυτή την τροπολογία. Την είχε ψηφίσει. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται γιατί οι εισαγγελείς της ΕΕΠ, όπως και οι προηγούμενοι, υπέγραψαν τις διατάξεις άρσης του απορρίτου επικοινωνιών του κυρίου Ανδρουλάκη και χιλιάδων άλλων πριν, επί της κυβερνητικής του θητείας και μετά. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη σύψη του αστικού πολιτικού συστήματος και είναι τουλάχιστον αφέλεια, αν όχι σκόπιμος από προσανατολισμός, να πιστεύει κανείς ότι το ίδιο το κράτος, οι κυβερνήσεις και οι συμμαχίες τους που εμπλέκονται σε τέτοιες δουλειές, κλείνω κύριε Πρόεδρε, θα έβαζαν ή θα βάλουν ποτέ φρένο στα επίσημα και ανεπίσημα κέντρα παρακολούθησης που δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα, λόγω και του ιδιαίτερου ρόλου, αν θέλετε, που έχει αναλάβει ως προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Το ΚΚΕ θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, προσκομίζοντας στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του για τις υποκλοπές συνακροάσεις στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για όλες τις άλλες υποθέσεις των υποκλοπών. Υπάρχει όμως και μια σχετική εμπειρία για τα όρια δυνατοτήτων τέτοιων εξεταστικών επιτροπών ή για το γεγονός ότι ενίοτε μετατρέπονται σε βολικό πεδίο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, για να εξυπηρετηθούν μικροκομματικές σκοπιμότητες και από αυτή την άποψη δεν τρέφουμε αυταπάτες. Όσο ενοχλητική είναι η φωνή του ΚΚΕ για την εξουσία του κεφαλαίου και των κομμάτων του, των κρατικών, μυστικών και φανερών μηχανισμών, η ανατροπή του άθλιου αυτού θεσμικού πλαισίου, των μηχανισμών παρακολούθησης του λαού, της ίδιας εξουσίας του κεφαλαίου για να γίνει κτήμα της πάλης με τη συμμετοχή του, με τον ίδιο το λαό στη διακυβέρνηση, στην εξουσία της χώρας, υπερασπιστή πραγματικών του μόχθου για τη δική του ευημερία και την ανάπτυξη. Ο λαός μας έχει γνώση, έχει μεγάλη πείρα, αλλά και νέα δεδομένα για να μπορεί να σας κρίνει όλους. Δεν πρόκειται να εξοικειωθεί ούτε με τις παράνομες, ούτε με τις νόμιμες παρακολουθήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.